Η κόρη σου είναι 8-9. Είναι 12. Έλα ρε. Ναι. 12 έγινε. Και αύριο τελειώνει το δημοτικό. Το καλοκαίρι έρχεται στη Λίδα. Έρχεται στη Λίδα καλοκαίρι, Πάσχα, Χριστούγεννα. Άρα έχει 2 δεκαπενθήμερα και 2-3 μήνες το καλοκαίρι. Τι σχέση έχετε? Νομίζω καταπληκτική, αλλά αυτό θα δείξει αργότερα. Έχετε σχέση, ας πούμε, σε θαυμάζει, είναι ερωτευμένη μαζί σου? Μ' αγαπάει και την αγαπάω πολύ. Ναι. Πολύ αγάπη. Όπως όλα τα παιδιά φαντάζομαι με τους γονείς τους. Ναι. Αλλά εντάξει, έχουμε καλή σχέση. Καταλαβαίνόμαστε. Καταλαβαίνει τις ανάγκες μου, εγώ τις δικές της. Βοηθάει ο ένας τον άλλον. Να σου πω, είναι 12 χρονών. Έχει άποψη για τα προσωπικά σου? Πάντα. Την ακούς? Εντάξει, το συζητάμε. Δηλαδή, αν είχες μία σύντροφο που δεν θα την ήθελε η κόρη σου, θα λάμβανε σοβαρά υπόψη της, τη γνώμη της? Κοίταξε, δηλαδή, υπόψη σου, συγγνώμη. Που δεν θα την ήθελε, θα μου έλεγε όχι, γιατί δεν θέλω, σου κόβω την καλημέρα. Φαντάζομαι, εντάξει. Ελπίζω ότι δεν θα το έκανε το παιδί, γιατί είναι ένα άλλο παιδί. Mm-hmm. Τώρα τι να σου πω, αν είχε κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Έχει τα πρώτα της φλερτ 12 χρονών. Σαφώς. Για πες με, επειδή είσαι και λίγο ο σκληρός της ιστορίας, πώς αισθάνεσαι, πώς το παίρνεις? Το αισθάνομαι πολύ καλά, πολύ φυσιολογικό, πολύ αγαπησιάρικα το βλέπω. Μ' αρέσει. Ναι, ναι, μ' αρέσει. Εντάξει, το κοριτσάκι θα σκυρτήσει η καρδούλα του, όπως και όλα τα παιδιά του κόσμου. Mm-hmm. Γιατί εγώ, ας πούμε, να πω τι, να πω κάτι κακό? Ρε παιδί μου, γιατί ο πατέρας, φαντάζομαι, και ένας πατέρας που δεν ζει συνέχεια με την κόρη του, αλλά θέλει. Κοίτα, ανησυχίες υπάρχουν. Ναι, θέλει τον πρίγκιπα. Τον πρίγκιπα με την έννοια ένα καλό παιδί, ρε παιδί μου, αυτό, όχι πλούσιο. Ας μην είναι ο πρίγκιπας, ας είναι ο γιος. Είναι ο γιος, μια χαρά, εντάξει. Τι θα ήθελες, ας πούμε, ποιον άντρα θα ήθελες για την κόρη σου, τι χαρακτηριστικά να έχει, να είναι ένας Απόστολος, ας πούμε? Όχι, να...